Και ξαφνικά η προσωρινή διοίκηση της Αναγέννησης αποφάσισε χθες το βράδυ και σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας για τη νέα χρονιά. Έτσι, σήμερα το απόγευμα ειδοποιήθηκαν όσοι παίκτες έχουν απομείνει στην ομάδα για την πρώτη συγκέντρωση νέας περίοδου. Η διοίκηση των Κιτρινόμων προχώρησε σε αυτή την απόφαση, θέλοντας να δείξει πως υπάρχει ζωή στο σύλλογο, παρότι κανείς δεν ξέρει σε ποια κατηγορία θα κληθεί η ομάδα να αγωνιστεί τη νέα περίοδο. Η προσωρινή διοίκηση σφυρίζει την έναρξη κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, αφού είτε η ίδια γνωρίζει αν θα συνεχίσει το τιμόνι της ομάδας, μιας και οι προϋποθέσεις που έθεσε μέσα από τις συνελεύσεις του συλλόγου συνεχίζουν να τίθενται ως βασικές προϋποθέσεις για να είναι και την επόμενη περίοδο στα ενία του συλλόγου. Και αγωνιστικά η ομάδα είναι γυμνή, αφού κανείς δεν ξέρει πόσοι παίκτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, όπως επίσης κανείς δεν γνωρίζει πόσα από τα συμβόλαια που υπάρχουν ακόμη στην ομάδα θα μπουν στον κόπο να ξεκινήσουν προπονήσεις τη στιγμή που αυτές οι συμφωνίες και αυτά τα συμβόλαια βρίσκονται στον αέρα. Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, η διοίκηση προχώρησε την απόφαση να ξεκινήσει η ομάδα στις προπονήσεις και να πορευτεί με βάρκα την ελπίδα.